Με γνώμονα την αγάπη και το σεβασμό για την παράδοση και τη λαογραφία, μια ομάδα ανθρώπων τον Οκτώβριο του 2018 ιδρύει το Λαογραφικό Σύλλογο Μαρκοπούλου Μεσογείας Ρόδακα. Μέσα από τα μαθήματα των παραδοσιακών χορών, του κεντήματος του μακραμέ και της τέχνης του παραδοσιακού κεντητού ψωμιού, ο Ρόδακας γίνεται η οικογένεια πολλών μελών και τον Ιανουάριο του 2019 αριθμεί ήδη 100 ενεργά μέλη. Λαμβάνει προσκλήσεις από πολιτιστικούς φορείς για εκδηλώσεις και διαγωνισμούς. Στο πρώτο του επίσημο κάλεσμα από την UNESCO δίνει το παρόν με μεγάλη χαρά, παρουσιάζοντας την παραδοσιακή βασιλόπιτα, ενώ κερδίζει το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό παραδοσιακής βασιλόπιτας του μη κερδοσκοπικού σωματείου φιλανθρωπικού χαρακτήρα Ανέλιξη. Συνδράμει με το έργο του σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου, όπου εδρεύει και συνεργάζεται με τοπικούς συλλόγους, αναδεικνύοντας τα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Διοργανώνει εκδρομές, χορούς και ετήσιες χορευτικές παραστάσεις, ωθώντας έτσι τα μέλη του να γνωριστούν και να διασκεδάσουν. Η πρώτη του παράσταση, «Μια βαλίτσα αναμνήσεις», τον Ιούνιο του 2019, στέφθηκε με επιτυχία, αποδεικνύοντας την όρεξη, την αγάπη και το μεράκι των μελών του. Ενισχύει τον εθελοντισμό, συμμετέχοντας σε δράσεις του Δήμου όπως αιμοδοσία και καθαρισμό παραλίας και συνεργάζεται με το κοινωνικό παντεπολείο, δείχνοντας και το φιλανθρωπικό του χαρακτήρα. Ο Ρόδακας έχει ανοιχτή αγκαλιά και τους υποδέχεται όλους στο ζεστό του χώρο με καλή παρέα, χορό, τραγούδι, πλέξιμο, ξεφεύγοντας από τη δύσκολη καθημερινότητα.